των υπολείπων Προέδρων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δημοκρατικής Συμπαράταξης Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ Ανεξάρτητων Ελλήνων Ποτάμι και Ένωσης Κεντρών θα είναι 15 λεπτά. Οι υπουργοί θα λάβουν το λόγο για 10 λεπτά. Οι αναπληρωτές των Προέδρων και Κοινοβουλευτικών Ομάδων θα μιλήσουν μέχρι 10 λεπτά. Εάν όμως προηγηθεί η ομιλία Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο αναπληρωτής του θα περιοριστεί στον χρόνο της δευτερολογίας ή της τροτολογίας, δηλαδή στα 5-3 λεπτά αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 167, παράγραφος 2 του κανονισμού της Βουλής. Η συζήτηση, σύμφωνα με την απόφαση κατά πλειοψηφία της διάσκεψης των Προέδρων, θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 2 της τρίτης μέρας με ονομαστική ψηφοφορία, δηλαδή Σάββατο στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Εφόσον εξαντληθεί νωρίτερο ο κατάλογος των ομιλητών, η συζήτηση θα ολοκληρωθεί μέχρι το βράδυ, αργά το βράδυ προφανώς, της Παρασκευής 15 Ιουνίου του 2018, με ονομαστική ψηφοφορία. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία, η τελική δηλαδή η σχετική απόφαση, λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 150 και μία ψήφους όπως ορίζουν το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Η δεύτερη συνεδρίαση, δηλαδή αυριανή, θα αρχίσει την Παρασκευή 15 Ιουνίου του 2018 και ώρα 10, λέει. Και ώρα 9.30, παρακαλώ. Όπως και το Σάββατο είναι 9.30. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, μία διευκρίνηση πριν ζητήσω την έγκριση του σώματος για τη συνολική πρόταση που διατυπώσαμε. Εξ όσο γνωρίζω, με συνεννόηση με την κυβέρνηση, θα είναι ένας αριθμός υπουργών της τάξης μέχρι τους 15. Δεν θα είναι όπως άλλες φορές σε αντίστοιχες προτάσεις στις προγραμματικές δηλώσεις που ήταν κοντά στο σύνολο των υπουργών. Και η διάθεση που υπάρχει, την διατυπώσαμε και στη διάσκεψη των Προέδρων, να υπάρχει πρώτον μια κατοικονομία εκ μέρους των κοινοβουλευτικών ομάδων, παρουσίαση του μεγαλύτερου μέρους ή όσων βουλευτών, ας πούμε, θελήσουν να μιλήσουν, έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε το χρόνο. Και θα παρακαλούσα επίσης να υπάρχει μια πολύ μεγάλη αυστηρότητα στο χρόνο, πολύ μεγάλη αυστηρότητα στο χρόνο, διότι αντιληφθήκατε και από την προηγούμενη διαδικασία, αδικήθηκαν τουλάχιστον, ας πούμε ήταν 40 συνάδελφοι που δεν μιλήσαν, οι 20 εξ αυτών θα μπορούσαν να είχαν μιλήσει αν είχαμε, ας πούμε, μια καλύτερη τήρηση στο χρόνο. Μην αδικούμε αυτούς και αλλήλους. Συμφωνεί το Σώμα με αυτή τη συνολική πρόταση, κύριε Χατζηδάκη? Κύριε Πρόεδρε, θα μας πείτε. Η Νέα Δημοκρατία έχει... Πιο δυνατά. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένσταση για αυτά τα οποία παρουσιάσατε ως πρόταση, κυρίως ενιστάμεθα σε σχέση με τη λήξη της συζητήσεως. Είπατε προηγουμένως ότι η συζήτηση θα λήξει οπωσδήποτε το Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να υπενθυμίσω την κοινοβουλευτική παράδοση. Με όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα είναι τριήμερη η συζήτηση και πηγαίνει η ψηφοφορία τα μεσάνυχτα της τρίτης ημέρας. Εάν πάτε στη δική σας πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ το 2013 εναντίον της κυβερνήσεως Σαμαρά, ξεκίνησε Παρασκευή και τελείωσε Κυριακή μεσάνυχτα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτή η σπουδή. Δεν είναι μόνο η φαλκίδευση του δικαιώματος της αντιπολιτεύσεως. Είναι ύψιστο δικαίωμα για την αντιπολίτευση στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου να καταθέτει πρόταση της πιστείας. Αλλά την ίδια στιγμή διερωτώμεθα τι φοβάται η κυβέρνηση. Φοβάται τη Βουλή, φοβάται τη συζήτηση σε αυτό το σώμα ή μήπως, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, φοβάται η κυβερνητική πλειοψηφία, το λαό, καθώς έχουν προαγγελθεί συλλαλητήρια το Σάββατο. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι η πρακτική αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι φοβική απέναντι στο λαό, αλλά και αλαζονική ταυτόχρονα. Νομίζω ότι έστω και την τελευταία στιγμή η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση, πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να δείξει ψήγματα δημοκρατικής ευαισθησίας.
Είναι υποχρέωση απέναντι στη Βουλή και απέναντι στο λαό να γίνει κανονικά αυτή η συζήτηση σύμφωνα με τις παραδόσεις της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Θα ακούσουμε για τον κύριο Λοβέρδο και ύστερα θα... Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θέλω όμως να σας πω ότι τις προηγούμενες μέρες, συνάδελφοι, είμαστε εδώ από τη Δευτέρα, και έχουμε πολλές ώρες συζητήσεων αυτή την εβδομάδα κάνει. Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, πολλές φορές τα μέλη του Προεδρείου, όταν πιέζονταν από το χρόνο, απευθύνονταν στους ομιλητές, στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και τους έλεγαν ότι επειδή μιλάτε λίγο περισσότερο ή επειδή παίρνετε το λόγο απαντώντας σε κάποιον υπουργό, στρέφεστε εναντίον των συναδέλφων σας, που είναι στον κατάλογο και θέλουν και αυτοί να αγορεύσουν. Για ζητήματα που σχετίζονται με πρόταση δυσπιστίας ή εμπιστοσύνης, δηλαδή που αφορούν το συνολικό κυβερνητικό έργο, είναι υποχρέωσή σας να δώσετε χώρο. Να δώσετε χώρο σε κάθε άποψη που θέλει να εκφραστεί. Ούτως ώστε να μην στρέφεται μετά, λόγω των πιέσεων που δέχεται το Προεδρείο, ο ένας βουλευτής εναντίον του άλλου. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να αλλάξετε την πρόταση που απευθύνεται στο Σώμα, για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε όλοι μαζί. Εμείς δεν συμφωνήσαμε στη διάσκεψη Προέδρων. Ο κύριος Κιγκέρουλου με έχει ενημερώσει. Σας παρακαλώ όμως εσάς να μην έχουμε διαδικαστικές διαφωνίες για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Μπορείτε να δώσετε χώρο, να δώσετε χρόνο και αυτό θα αποβεί προς όφελος της συνολικής συζήτησης. Ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Μιχαλολιάκος. Κύριε Πρόεδρε, πέραν του τυπικού της υποθέσεως που επιβάλλει τριήμερη διαδικασία